Καλησπέρα σας, βιβλιοβούλιο Κυριακή βράδυ, και έχουμε απόψε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον Σπύρο Γιαναρά, ένα συγγραφέα σημαντικό της νεότερης γενιάς, ο οποίος κυκλοφόρησε μόλις το πρώτο του μυθιστόρημα, καθώς ως τώρα έχει κυκλοφορήσει μόνο συλλογές διηγημάτων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τον κόσμο του βιβλίου και από το κοινό για τη συγγραφική του αξία, αλλά είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί και ασχολείται γενικότερα με το χώρο του βιβλίου από διάφορες θέσεις και ρόλους, με κυριότερη αυτού του μεταφραστή λογοτεχνίας. Σπύρο Γιαναρά, καλησπερίζουμε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και ήθελα να μιλάμε στο πληθυντικό ή στο ελληνικό. Γνωριζόμαστε, ναι, βέβαια, είναι αλήθεια, γνωριζόμαστε. Εντάξει, Σπύρο. Ήθελα κατευθείαν να προτρέψω να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την καινούρια σου σχέση με το μυθιστόρημα, αφού έχεις τέσσερις συλλογές διηγημάτων στο ενεργητικό σου. Ως τώρα σε ξέραμε λοιπόν ως διηγηματογράφο, πέρα από μεταφραστή φυσικά. Ήταν κάτι που μου φαινόταν πολύ ξένο. Με βοήθησαν φίλοι, ο Αίμνησος, ο Κωστής, ο Παπαγιώργης, που μου είχε κάποτε πει ότι έχεις ανάσα για μεγαλύτερο κείμενο. Και αυτό είχε γραφτεί μέσα μου, νομίζω. Και δεν ξέρω να εξηγήσω πότε έγινε το κλικ που λένε, η μετάβαση. Όπως και εγώ αδυνατόν να εξηγήσω και πώς ξεκίνησα και το γράψιμο. Δηλαδή αυτά περάσανε με έναν τρόπο ομαλό που μετά δεν μπορούσα να θυμηθώ πώς έγινε η αρχή. Αυτό που ξέρω είναι ότι ξαφνικά βρέθηκα στα βαθιά νερά. Γιατί είναι εντελώς σαν να παίζει σε εντελώς άλλο γήπεδο, σε άλλο κόσμο. Ναι. Είναι συναρπαστικό. Εγώ το χάρηκα πάρα πάρα πολύ αυτό. Αλλά ήταν σαν να ξαναμαθαίνω από την αρχή όλα. Τη γραφή, τη λογοτεχνία. Είναι άλλο πράγμα τελείως. Και τολμώ να πω ότι με έμαθε. Τώρα πια βλέπω και αλλιώς και το διήγημα. Α, ναι. Μετά τη συγγραφή μυθιστορήματος. Ναι. Με ποια έννοια? Το πώς μπορεί να δουλέψει, όταν έχεις δουλέψει μια μεγαλύτερη φόρμα, καταλαβαίνεις ίσως εξ αντιθέσεως πώς μπορείς να δουλέψεις αλλιώς και τη μικρή. Και πώς μπορείς να πειραματιστείς δομικά, θα έλεγα περισσότερο. Γιατί κατάλαβα ότι το μυθιστόρημα είναι μια μεγάλη άσκηση δομής. Ναι. Όχι ότι δεν έχει το δίηγημα αυτή τη συνθήκη, αλλά το μυθιστόρημα είναι κατεξοχήν αυτό. Οπότε αν δουλέψεις πάνω σε κάτι τέτοιο, διευρύνεται νομίζω και ο νου σου, εμένα έτσι συνέβη, στο πώς μπορεί να, και η μικρή φόρμα ενδεχομένως να δουλευτεί αλλιώς. Ναι, ναι. Όπου και η δομή και εκεί να γίνει έστω ενσπέρματη, ναι, κάπως πιο. Και επειδή ζούμε και σε μια εποχή που τα ίδια έχουν καταπιεί το ένα τ' άλλο εν πωλής, και βλέπεις συγγραφείς που περνάνε από το μυθιστόρημα στη νουβέλα, στο δίηγμα, και είναι μορφικά, θέλω να πω, δομικά, κατασκευαστικά σχεδόν οι ίδιοι οι τρόποι. Είναι πολύ σημαντικό να φωτίζει το ένα το άλλο. Αυτό κατάλαβα δηλαδή. Τώρα εδώ έχουμε ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει τίτλο «Μεραμένη φτέρνα», ναι, και έχει ήρωα έναν άνθρωπο, το Σωτήρη Κριεζώτη, ο οποίος ήταν να γίνει μπασκετμπολίστας ή ήταν μπασκετμπολίστας, εν πάση περιπτώσει, και μετά από ένα τραυματισμό σοβαρό έμεινε 10 μήνες πόσο στο κρεβάτι και μεραμένη φτέρνα πραγματικά. Ναι, ναι. Και είχε όμως και το μεράκι να γίνει συγγραφέας. Ναι. Και περνάει από τον αθλητισμό στη συγγραφή, παρόλο που αυτά τα δύο μάλλον σχετίζονται στην περίπτωσή του, και ίσως και εσύ κάτι να θέλεις να πεις σχετικό. Ήταν ένας εραστέχνης μπασκετμπολίστας, έπαιζε στα νιάτα του και μετά έπαιζε με φίλους του. Αλλά ήθελα να και ήταν μέσα στα γράμματα. Τον έχω να είναι άνθρωπος που δουλεύει στον χώρο, νομίζω σε πολιτικό οργανισμό. Δούλευε ως υπεύθυνος τύπου κτλ. Δηλαδή είχε σχέση με το χώρο. Και τον είχε το σαράκι. Αλλά για μένα είναι πολλές οι ομοιότητες. Δηλαδή και το γράψιμο έχει την προπόνησή του την πολύ έντονη. Έχει αυτό το τάξιμο που θέλει και ο αθλητισμός. Έχουν πολλά κοινά. Με τη μεγάλη διαφορά ότι τουλάχιστον στα ομαδικά αθλήματα έχεις τη χαρά της συνεργασίας. Ενώ το γράψιμο είναι πάρα πολύ μοναχικό πράγμα. Ναι. Και να θυμίσω τώρα εδώ ότι
ο Μουρακάμι είναι και μαραθωνοδρόμος, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Και ο Ισιγκούρο, που είναι Βρέτανο Ιάπωνας εκείνος, είχε πει μια φορά, τον είχα ακούσει σε συνέντευξη, να λέει ότι το γράψιμο είναι και θέλει καλή φυσική κατάσταση. Δηλαδή θεωρεί, μάλιστα, θεωρούσε αυτός ότι μέχρι τα 40 μπορείς να γράψεις καλύτερα θεωρητικά, γιατί ναι. είσαι πιο, έχεις περισσότερη ενέργεια, είσαι πιο δυνατός. Έλεγε τέτοια πράγματα. Θυμάσαι ο Σιμενών που έλεγε ότι ήταν και ακραία περίπτωση. Καθότανε κάτω και έγραφε σερή δεν ξέρω πόσες ώρες και ότι μετά έστειβε τα ρούχα του και έβγαζε υδρότα. Σίγουρα έχει ένα κομμάτι και σωματικό. Έτσι, έχει και μια σωματικότητα και νομίζω ότι όχι μόνο με τον πιο απτό τρόπο. Κυριολεκτικά νιώθεις ότι νομίζω ότι με το γράψιμο πρέπει να καταθέσεις και ένα κομμάτι σάρκα σου. Δηλαδή αυτό που λέγει ο Σελήνη, ότι βάζω ένα κομμάτι από τη αιμάτινο της σάρκας μου μέσα. Όσο, δεν είναι απλή μεταφορά. Νομίζω δεν είναι, όταν γράφεις δεν νιώθεις διαχωρισμό μεταξύ πνεύματος και σώματος. Είναι ένα όλο, είναι ένα συνολικό πράγμα και καταθέτεις νομίζω ένα κομμάτι ακριβώς και από τον, και από το κορμί σου, ας πούμε. Ναι. Ο ήρωάς σου τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αρχίζει μια περιπλάνηση μόλις μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Αν και πριν πάω σε αυτό, θέλω να πω ότι η αρχική σκηνή, η πρώτη, είναι εντυπωσιακή. Είναι όταν τον πάνε στο χειρουργείο και είναι αυτό που έχουμε δει όλοι, τους τραυματιοφορείς, να τρέχουν με το φορείο και χωρίς να νοιάζονται για το. Με ηλικιώδεις ταχύτητες. Με ηλικιώδεις ταχύτητες και τρακάρει παντού αυτό και αυτός μπορεί να σφαδάζει τώρα που είναι στο φορείο και τον περιγράφει πάρα πολύ, πολύ ωραία. Τέλος πάντων, φεύγω από αυτό. Για να σε ρωτήσω. Τι είναι αυτό που τον κάνει να θέλει να περιπλανηθεί? Είναι ένας άνθρωπος που αρχίζει μια περιπλάνηση στην πόλη. Ναι. Την Αθήνα προφανώς. Ναι. Και περπατάει συνέχεια και κάπως σαν η οδηπορία αυτή να είναι και ένα οδηπορικό προς το συγγραφικό του εαυτό, να το πω έτσι. Ναι. Ισχύει. Ναι, νομίζω προς τον εαυτό του εν γέννη. Ήταν μια, νομίζω, μετά από χρόνιο εγκλεισμό, εντωμεταξύ έτυχε να το ξεκίνησα το 17 το βιβλίο, πολύ πριν το δικό μας εγκλεισμό. Και ήταν και ένα σοκ για μένα όταν ήρθε αυτό. Δηλαδή κατάλαβα, μετά στις διορθώσεις, δηλαδή κατάλαβα πολύ τη συνθήκη αυτή, γιατί ήμουν μέσα και εγώ στον εγκλεισμό. Αλλά αυτή την αίσθηση της ασφυξίας και όταν βγαίνεις πια από εκεί, που θες, είναι μια απελευθέρωση. Σε αυτόν ήταν και νομίζω και υπαρξιακό, πιο βαθύ. Ότι γυρνώντας την πόλη και ξαναβρίσκοντας τα βήματά του και τα μονοπάτια του και τελικά και τους ανθρώπους της πόλης, θα ξαναέβρισκε τον εαυτό του. Ότι ο εαυτός του είναι μέρος της πόλης και ότι δεν είναι ο κλεισμένος μες στο σπίτι του. Ναι. Υπαρξιακά. Δηλαδή αυτό ήταν νομίζω το εγχείρημα. Από εκεί ξεκινάει. Ναι. Ο συγγραφέας που γενικά θα λέγαμε ότι είναι, θεωρείται ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, μοναχικός και κάνει μια δουλειά μοναχική. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει τελικά ανάγκη την πόλη. Νομίζω, κατά κάποιο τρόπο, την πόλη με την ευρεία έννοια. Νομίζω ότι, είναι σχεδόν μια διτή προσωπικότητα ο συγγραφέας. Δηλαδή, η καθ' αυτό δουλειά είναι μοναχική. Αλλά αν δεν υπάρξει το άλλο κομμάτι του συγχρονισμού, τη σχέση με τους ανθρώπους, τουλάχιστον ο λογοτέχνης δεν έχει τι να γράψει. Δηλαδή πρέπει αυτό που λένε, που ακούγεται κλισέ, αλλά στην ουσία δεν είναι καθόλου κλισέ. Αν δεν ζήσει τη ζωή, αν δεν ζήσει τους ανθρώπους, τις καταστάσεις που θα μεταφέρει μετά στο χαρτί του, δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει μοναχική συνθήκη αν δεν έχει προϋπάρξει η άλλη. Γιατί νομίζω ότι κανένας δεν γράφει μόνο από τη φαντασία του. Πρέπει να μπολιάζεται πάντα από τα βιώματα η γραφή. Περίγραψε μας λίγο το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος στην πόλη ακριβώς. Ναι, ξεκινάει αυτή την περιπλάνηση τρία μερόνυχτα και έχοντας, ναι, για κάποιο περίεργο τρόπο του έχει κολλήσει, δεν θα γυρίσει για κάποιες μέρες. Θα περιφέρεται στην πόλη και κοιμάται σε ξενοδοχείο, ενώ έχει σπίτι μες στην πόλη. Και ενώ ξεκινάει από την προσωπική του κρίση, εγώ έζησα την πρωταρχική συνθήκη, την έχω ζήσει. Δηλαδή βρέθηκα σπίτι μου με κομμένη φτέρνα, απολυμμένος και χωρισμένος. Αυτό το ξεκινάω έτσι. Και εκεί κατάλαβα πραγματικά τι σημαίνει κρίση. Γιατί νομίζω ότι πέρα από το οικονομικό, πέρα από οτιδήποτε άλλο, το να αισθανθείς ξαφνικά τελείως ξεκομμένος και μετέωρος, σχεδόν εκτός κόσμου, νομίζω ότι αυτό είναι η βαθιά κρίση. Έτσι.
να μην έχεις να πιαστείς από πουθενά. Δηλαδή όλα τα όσα ήξερες ως σταθερές να έχουν εξαφανιστεί. Και νομίζω όλο το βιβλίο είναι αυτό. Ένας άνθρωπος που βγαίνει να ξαναβρει τις προσωπικές του σταθερές, να αντιμετωπίσει την προσωπική του κρίση και έρχεται αντιμέτωπος με τη συνολική και ευρύτερη κρίση. Γιατί να θυμίσουμε... Και είναι αυτή η συνάντηση των, δύο κόσμων. Το τοποθετείς το κιόλας το 2015 το βιβλίο. Ναι, τις μέρες των Capital Controls ακριβώς γι' αυτό. Και ήθελα να δείξω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο. Ότι η προσωπική κρίση μπορεί να είναι τόσο δυνατή που μπορεί να μην πάρει χαμπάρι. Τη γενικότερη. Τη γενικότερη, μέχρι ένα σημείο. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος τι παρατηρεί και τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει σε αυτά που βλέπει, να το πούμε έτσι απλά. Είναι ένας, πώς να το πω, είναι μια περίπτωση λογοτεχνικού αντιήρωα, που το οποίο δεν είναι καθόλου καινούριο, αλλά... Και εμένα μου τέριαζε, έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια κριτική ματιά στα πράγματα και στο σύγχρονο πολιτισμό, ενώ είναι κομμάτι του και ενώ νιώθει ότι είναι κομμάτι του. Αλλά νιώθει το ρήγμα, νιώθει το θράψμα, νιώθει ότι είναι... Νιώθει τις... Ενώ τα ωφέλη όλου αυτού του πολιτισμού, του σύγχρονου και του καταναλωτικού και όλο αυτό τα γεύεται και τα θέλει, ταυτόχρονα είναι αυτός που... επικρίνει και βλέπει τις ρογμές και τα διέξοδα. Ναι. Είναι νοσταλγός κάποιας παράδοσης. Όχι, δεν νομίζω ότι επιθυμεί να γυρίσει προς τα πίσω. Γι' αυτό έχει και στην αρχή και του έρχεται και στο μυαλό. Ζει συνέχεια και είναι μέσα στη λογοτεχνία και του έρχονται στο μυαλό συνέχεια αναφορές λογοτεχνικές. Και του έρχεται από το πλατή ποτάμι η εικόνα με το φέρετο του Μπεράτη, τη γυναίκα του Μπεράτη που φεύγει από το σπίτι. Ναι. Που είναι μια εικόνα φυγής που δεν θέλει να γυρίσει πουθενά. Γι' αυτό λέει ότι. Καταλαβαίνω ότι ίσως ο θάνατος είναι στο τέρμα, ας πούμε. Και νιώθω ότι με έναν τρόπο οι συγγραφείς, οι μεγάλοι τουλάχιστον συγγραφείς, γράφουν απέναντι στο θάνατο. Ναι. Έτσι ήθελα να το στήσω. Δηλαδή, ένιωθα ότι αυτό είναι το νόημα. Έπρεπε να έχει ένα νόημα τόσο μεγάλο. Δεν πιστεύω σε επιστροφές και σε νοσταλγίες. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι το παρελθόν σαφώς είναι μια... Από το παρελθόν θα μάθουμε και τον εαυτό μας σήμερα, θα μπορέσουμε να δούμε και το μέλλον μας, αλλά σε καμία περίπτωση η επιστροφή σε κάτι δεν έχει δεν κάποιο είδους ας πούμε αντιφατικά συναισθήματα απέναντι στην παράδοση και το σύγχρονο πολιτισμό. Ναι, μα νομίζω ότι αυτό είναι και το για έναν Έλληνα συγγραφέα, νομίζω είναι και πώς να το πω. Πολύ, ναι. Γιατί συνειδητοποίησα ότι έχουμε κάποιους κόμβους στην Ελλάδα, τους οποίους δεν έχουμε λύσει. Δηλαδή, όποτε μιλήσουμε είτε για το 21, είτε για το εμφύλιο και εσχάτως για την οικονομική κρίση, θα πλακωθούμε. Και νομίζω ότι από το επίπεδο το παρείστικο μέχρι το επίπεδο το ακαδημαϊκό, ακόμα δεν έχουμε, σε πολλά ζητήματα κρίσιμα, δεν έχουμε βάλει το μαχαίρι... Στο κόκαλο. Δεν έχει φτάσει. Δηλαδή, έχω το παράδειγμα που το έχεις και εσύ της Γαλλίας. Στη Γαλλία είχαν αντίστοιχα θέματα, ας πούμε, με τον πόλεμο της Αλγερίας. Καθαρίσανε, νομίζω, τις πληγές. Ναι. Εδώ ακόμα είναι. Κόβουν βόρτιους δεσμούς. Ναι. Εδώ ακόμα είναι κομμάτια της ιστορίας μας και της πρόσφατης κυρίως ιστορίας μας και αυτού που ονομάζουμε παράδοση, κατ' επέκταση. Έχουμε και όλο αυτό το στοιχείο της σχέσης με την αρχαιότητα, δηλαδή με ταυτοτικές στιγμές μεγάλες, τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό νομίζω άλυτα. Και διαλέγουμε πάντα, αυτό το δούμε από την πλευρά της αριστεράς, από τις δεξιάς, της νεοφιλέθερης, της μαρξιστικής κτλ. Θέλω να πω. Δεν έχουμε καταφέρει να υπάρχει ένα consensus, μια ανάγνωση που να τα περιλαμβάνει όλα ενδεχομένως. Δεν είναι εύκολο αυτό. Ναι, αλλά θέλω να πω, νομίζω ότι ας πούμε οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι σε μεγάλο βαθμό το κάνανε αυτό. Για έναν συγγραφέα είναι πολύ ωραίο το αντίθετο που έχουμε εμείς. Γιατί ψάχνεις πάντα να βρεις σημεία που όχι προστριβεί, αλλά η διαφορά θα δημιουργήσει εντάσεις, σκηνές, θα δημιουργήσει ιστορία μυστηρωματική. Ναι. Ναι. Και γι' αυτό βάζω όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί νομίζω ότι είναι πρόσφορα για το να βγάλεις ένα θέμα και να αναδείξεις κάτι. Οπότε μπορείς να θίξεις και όλο αυτό. Δηλαδή το στοιχείο της ταυτότητας, που είναι για μένα μείζον για έναν ήρωα. Ναι. Κάποια στιγμή πάει σε μια πλατεία και βρίσκεται μπροστά
στον Αδριάντα του προγόνου Ναι. του, που είναι ο Κριεζώτης, τον έχει βάλει να είναι απόγονος του Κριεζώτη, του Ναι. πλαρχηγού, έτσι, Ναι, από την ναι, ναι, Εύβοια. ναι. Τι αισθάνεται μπροστά σε αυτό το άγαλμα, ας πούμε, Ναι. και γιατί εσύ το έβαλες, τον έβαλες Μα να είναι ήθελα πολύ απόγονος ενός οπλαρχηγού. ακριβώς, ήθελα να παίξω με όλο αυτό. Δηλαδή να παίξω με το από πού ερχόμαστε και πού καταγόμαστε και ποια είναι η σχέση μας εντελώς περίεργη με αυτό το παρελθόν. Ότι ας πούμε ο Κριεζώτης ήταν ταυτόχρονα ένας ήρωας και επίσης ένας κοντζαμπάσης. Δηλαδή ήθελα να πω την Επανάσταση γύρισε στην Εύβοια και δρούσε ως δερβέναγας, τον κυνήγησε ο Κολέτσι με το στρατό του και έχασε και το χέρι του σε μάχη, δηλαδή ήρθε ενάντια στο κράτος το ίδιο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δεν είναι μαύρο-άσπρο, καλός-κακός. Είναι ένα μείγμα αυτό το πράγμα. Ο ήρωάς μου, αντί να καταφέρει να διαβάσει όλο αυτό το πράγμα, βλέπει μόνο το τωρινό πολύ μικρό του άγχος. Δηλαδή, Ναι. βλέπει το άγαλμα και επειδή παθαίνει διάφορες, τον έχω να έχει επεισόδια λιποθυμικά, λιποθυμάει γιατί νιώθει ότι είναι ο ίδιος και ότι είναι νεκρός, ας πούμε, και του έχουν κάνει ένα Αδριάντα. Γιατί ονειρεύεται ότι θα είναι μεγάλος συγγραφέας. Είναι κωμικό, αλλά ήθελα να δείξω αυτό, την αδυναμία αυτού του ανθρώπου και πολλών ανθρώπων να υπερβούν το στενό προσωπικό τους κύκλο. Ναι. Τώρα, στο βιβλίο υπάρχουν έτσι πολλές κειμενικές αναφορές σε άλλους συγγραφείς. Θέλεις λίγο να μας πεις έτσι, πρώτα απ' όλα ποιοι βασικοί αναφέρονται ναι. έτσι, αρκετά και γιατί. Ναι. Ναι. Ήθελα, με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει πολύ, επειδή έχω έτσι, πολύ μεγάλη. Όλοι οι συγγραφείς έχουν αγάπη στη λογοτεχνία, αλλά εγώ έτσι νιώθω ότι όχι απλώς ότι έχω ένα χρέος σε σχέση με τις προηγούμενες και με. Κυρίως με τους νεκρούς συγγραφείς, αλλά και με τους ζωντανούς. Ήθελα όλο αυτό το πράγμα να το ξαναβγάλω στο προσκήνιο. Να δουλέψω πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ το μυθιστόρημα του ιδεών. Και σκεφτόμουν, που δεν είναι και πάρα πολύ της μόδας, πώς μπορούμε σήμερα να ξαναφέρουμε ένα μυθιστόρημα ιδεών χωρίς να κάνουμε το βαρύ μυθιστόρημα του 19ου. Έτσι, γιατί πια μετά την τηλεόραση, κινηματογράφο και τώρα τα media, τα social media και όλα αυτά, το διαδίκτυο, αλλάζει πια η αίσθηση της εικόνας, της περιγραφής, της απόδοσης. Δεν μπορεί να περιγράφεις όπως περιέγραφαν παλιά που δεν είχαν προσλαμβάνουσες. Ναι. Αλλά το κομμάτι το διαλογικό, το να βάλεις ιδέες μέσα, να βάλεις συζητήσεις, ακόμα και θεωρητικές μέσα με μυθιστόρημα, και να καταφέρεις να το ισορροπήσεις αυτό ώστε να μην είναι ούτε δοκίμιο ούτε διάλεξη, αλλά να έχει ένα τέτοιο βάρος όπως είχαν κάποτε τα μυθιστορήματα. Mm-hmm. Για μένα ήταν ένα στοίχημα και μου αρέσει πάρα πολύ. Και ο τρόπος που βρήκα εδώ ήταν να βάλω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια αιμονή τέτοια με λογοτεχνία που οτιδήποτε του συμβαίνει παραπέμπει κάπου. Και υπάρχει αυτή η συζήτηση. Βάζω και συζητήσεις βέβαια με ανθρώπους που συναντάει, αλλά με ενδιαφέρει αυτό, αυτή η συζήτηση ουσιαστικά με τα λογοτεχνήματα και με τα κείμενα. Και είναι κυρίως με συγγραφείς που εσύ αγαπάς ή. Και που αγαπώ ή που θεωρούσα. Έψαχνα, διάβασα και πολύ την ώρα και από πριν και όσο έγραφα. Που θεωρούσα ότι θα τέριαζαν με τη συνθήκη. Ναι. Το βασικό κείμενο ήταν του Fitzgerald, η κατάρρευση. Η κατάρρευση, ναι. Ναι, ναι. Γιατί τον αφορούσε προσωπικά. Ναι, γιατί περιέγραφα την ιστορία τη συνέχεια της ιστορίας ενός ανθρώπου που έχει καταρρεύσει, δηλαδή την ιστορία μιας κατάρρευσης. Και αυτό το βιβλίο ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή αυτό είναι ένα διήγημα για μένα ακατάταχτο. Είναι ένα κείμενο του Fitzgerald που δεν μπορεί, είναι αυτοβιογραφικό, είναι διήγημα, είναι αφήγημα, είναι δοκίμιο. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Είναι ένα ξεγύμνομα του Fitzgerald. Εγώ σπάνια βρίσκεις σε συγγραφέα. Δηλαδή νιώθεις ότι σου περιγράφει την κατάρρευσή του την ώρα που καταραίει ο ίδιος. Δεν κάνει fiction εκείνη την ώρα, δεν κάνει μυθοπλασία. Ναι. Και ταυτόχρονα είναι και όλα τα άλλα. Έτσι. Είναι και μυθοπλασία, είναι και δίηγημα, είναι όλα. Είναι ένα σπουδαίο κείμενο αυτό. Και είναι από τα φάφη που έχουν καταφέρει όταν τα διαβάζεις πραγματικά να σε πιάνουν από το λαιμό. Αυτό δεν, ναι. είναι μεγάλο επίτευγμα, δεν το πετυχαίνει εύκολα συγγραφέας. Επειδή και εμένα με τρέλανε αυτό το κείμενο, το έβαλα στα χέρια του ηρώα μου. Ναι. Αλλά έχεις και άλλες αναφορές από τον Περάτη, όπως είπαμε, ναι, μέχρι ναι, το Σεφέρι. Ναι, και... ναι, ναι, ναι. Πολλά ξένη λογοτεχνία, Έλληνες. Μα με ενδιαφέρει. Νιώθω, ειλικρινά νιώθω ότι έχω και ένα χρέος. Δηλαδή και στους τωρινούς, ας πούμε, μέχρι και τους πρόσφατους. Με ενδιαφέρει να ψάξω να βρω τι γράφανε μέχρι πριν από λίγο. Ναι. Και με ενοχλεί λίγο ότι στην Ελλάδα
έχουμε έτσι κοντή μνήμη όσον αφορά τουλάχιστον τη λογοτεχνία. Ξαναδιαβάζω Πλασκοβίτη, ξαναδιαβάζω Παντελή Καλλιώτσο, ψάχνω να δω πρόσφατους που είναι εντελώς ξεχασμένοι, ξέρω, να δω πώς γράφανε, γιατί δεν τους θυμόμαστε. Ας πούμε. Διάβασα τη Φραγκιά το Λιμόδωρα πρόσφατα ξανά. Ναι. Με ενδιαφέρει να ξαναδώ συγγραφείς που είναι σπουδαίοι συγγραφείς και τολμώ να γράφουν πολύ καλύτερα από εμάς που γράφουμε τώρα. Έτσι. Και δυστυχώς για κάποιο τρόπο έχουν περάσει σε μια κάποια λύθη. Ναι. Εγώ νιώθω ένα χρέος, νιώθω ότι δεν ξεφύτρωσα από το πουθενά. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν τους έχω διαβάσει, από αυτή τη γραμμή προέρχεσαι. Ναι. Ακόμα και υποσυνείδητα. Ναι. Ναι. Και επίσης υπάρχουν και σε πλάγια γράμματα στο βιβλίο κάποιες γραμμές που μάλλον είναι σκέφτεται ο ίδιος το κείμενό του που θα γράψει, ας πούμε, ή το γράφει. Είναι, όχι, είναι οι σκέψεις του. Δηλαδή, έβαλα αυτή για να δείξω αυτή την αιμονική του σχέση με την λογοτεχνία, με τον εαυτό του, με την κρίση του. Βρήκα αυτό, έναν ιστορικό μονόλογο. Και παίζω με τα πλάγια γράμματα που είναι ιστορικός του μονόλογος και η υπόλοιπη αφήγηση. Και ναι, μερικές φορές αυτά τα πράγματα συμπλέουν, μερικές φορές είναι τελείως κόντρα. Ναι. Και από εκεί βγαίνει όλος ο ψυχισμός του ήρωα. Ναι. Που δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι εντελώς αποξενωμένος από το περιβάλλον του, αλλά ούτε ότι του αρέσει αυτό που βλέπει. Έτσι, και πολλοί μέχρι τουλάχιστον μια στιγμή δεν βλέπει κιόλας, όντως δεν βλέπει. Δηλαδή είναι προσιλωμένος στη σκέψη του. Βλέπει πράγματα, αλλά είναι συχνά σαν να μην τα βλέπει. Ναι. Πες μας δύο λόγια και για το μεταφραστικό κομμάτι του έργου σου. Δουλεύεις συστηματικά ως μεταφραστής, συστηματικά. Αρκετά. Ναι. Δεν αισθάνομαι επαγγελματίας με την έννοια των μεταφραστών που βγάζουν μεγάλη ποσότητα και σε εξαιρετικό επίπεδο. Δηλαδή δουλεύουμε μεγάλες και ταχύτητες και ποιότητα δουλειάς. Εγώ, για μένα και η μετάφραση και όσο το έκανα και κατά καιρούς το κάνω έχοντας βλέψει στις εφημερίδες ή κριτική βιβλίου, για μένα όλα αυτά ήταν άλλες πόρτες εισόδου στο εργαστήρι του συγγραφέα. Ήταν για μένα ασκήσεις γραφής. Και η μετάφραση ανακάλυψε ότι ήταν η καλύτερη άσκηση συγγραφής. Λες, ναι, γιατί... Παρόλο που μπαίνεις στο πετσί κάποιο άλλο, αυτό, μαθαίνεις, διευρύνεις τον τρόπο γραφής σου. Γιατί πρέπει να γράψεις, να μεταφέρεις τη γραφή κάποιο άλλο. Άρα να μπεις στη γραφή, όπως λες, στο πετσί του άλλου. Είναι μεγάλο σχολείο αυτό. Μαθαίνεις άλλους τρόπους γραφής, άλλους τρόπους να προσεγγίσεις τη λογοτεχνία. Και είχα και την τύχη να... εν πωλής να μπορώ να επιλέγω τα βιβλία που μεταφράζω, οπότε να έχω ένα ενδιαφέρον ή συχνά, όταν ήταν, γιατί πολύ συχνά είναι στην Άγρα, να μου προτείνει ο Σταύρος Πετσόπουλος βιβλία που πραγματικά με γοήτευαν. Ναι. Δεν θα μπορούσα, νομίζω, να μεταφράσω κάτι μόνο για βιοπορισμό και να μην με αφορά καθόλου. Γι' αυτό λέω δεν νιώθω επαγγελματίας όσο οι επαγγελματίες. Δεν ξέρω αν θα το έβγαζα σε πέρα καλά, δηλαδή. Ναι. Αν δεν έχω ένα... κάτι να με προκαλεί και κάτι να βρίσκω σε αυτό που μεταφράζω που να με αφορά βαθιά, δεν νομίζω θα το έκανα καλά. Θα βαριόμουν. Τώρα θυμήθηκα μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω, οπότε επιστρέφω λίγο στο βιβλίο. Κάποιοι κριτικοί που έγραψαν για το βιβλίο σου επισήμαναν ότι υπάρχει μια σχέση υπάρχει ένας διάλογος με τον Μπένιαμιν και υπάρχει, χρησιμοποίησες τη λέξη θραύμα ήδη εδώ, και ότι ο θραυματικός λόγος, όπως το χειρίζεται ο Μπένιαμιν, είναι για σένα ένα σημείο αναφοράς. Ισχύει? Βέβαια, ναι. Όχι, μα το βιβλίο το αφιερώνω και στον Ηλία Παγιανόπουλο, ένα καλό μου φίλο και νομίζω πολύ δυνατό φιλόσοφο. Είναι από τους λίγους στην Ελλάδα που έχει πολύ πρωτότυπη φιλοσοφική σκέψη. Και έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Δηλαδή και τον Μπένιαμιν τον διάβασα και μέσα από τα βιβλία του Ηλία. Δηλαδή με διέφερε αυτή η συνθήκη της νεωτερικότητας ως θραυσματικού κόσμου. Και ότι την ώρα που όλα σπάνε σε κομμάτια και μοιάζουν να χάνονται ή να διαλύονται, την ώρα της απώλειας του νοήματος
η συνειδητοποίηση και μόνο της απώλειας σου αποκαλύπτει κάτι, σου αποκαλύπτει τον κόσμο. Από εκεί συνάντησα και τον Μπένιαμιν και παίζω με αυτό. Δηλαδή βάζω έναν ήρωα να θέλει να γράψει ένα μυθιστόρημα μπεγιανημικό και να χτυπάει, δηλαδή ένα μυθιστόρημα αποσπασμάτων. Αυτό το μεγάλο όνειρο του Μπένιαμιν να γράψει ένα βιβλίο μόνο με μικρά αποσπάσματα ή αποσπάσματα ή ρητά ρίσεις και δικές του. Και αυτό το κάνω να το βρίσκει έναν περίεργο τύπο, έναν γίγαντα, που οποίος βαράει τα τουάζ πάνω του μόνο κείμενα και μόνο φράσεις που του έχουν κάνει. Παίζω σε πολλά επίπεδα με αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το πώς προσπάθησα να φτιάξω αυτό που σου λέω, ένα διαλογικό, φιλοσοφικό κάπως μυθιστόρημα. Δηλαδή να έχει πολλές πτυχές, να έχει από κάτω και μια τέτοια διερώτηση. Και θεωρείς ότι πράγματι η νεωτερικότητα όπως εξελίσσεται τώρα στις μέρες μας είναι έτσι, έχει αυτό έτσι, το τραυματικό νομίζω, χαρακτήρα. Δεν έχουμε... Δεν έχει συνοχή ακριβώς, δεν έχει... Ναι, νομίζω ότι όλοι ιδρύουμε μικρούς κόσμους και βιώνουμε και γύρω την πραγματικότητα σαν αυτό που ήδη που έχει περιγράψει ο Μπένιαμιν μισή αιώνα και πίσω, το επιβεβαιώνουμε όλο και περισσότερο. Ότι δεν υπάρχει πια μια ενιαία... Παρότι ζούμε σε ένα πλανητικό χωριό και ζούμε πολιτιστικά πια σε μια ομοιογένεια, ταυτόχρονα νιώθεις ότι ο καθένας φτιάχνει το μικρό του μικρό κόσμο και ζει μέσα σε αυτό, στο μικρό του θραύσμα. Και ότι είμαστε θραύσματα που ακουμπάνε και έρχονται κοντά και απομακρύνονται. Αυτό. Λίγο σαν παγόβουνα που ξεκολλάνε. Ναι, 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 ναι. Γιατί έχουμε και αυτές τις μέρες. Α, καλά, ναι. 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 Ωραία. Άρα ζούμε δηλαδή σε ένα κόσμο τώρα θραυματικό μεν, αλλά που είναι και λίγο εγκετά, που λέει και οι Γάλλοι, δηλαδή υπάρχει σημεία που σου προκαλούν ανησυχία. Δηλαδή η πρόοδος εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτή τη στιγμή είναι κάτι που πολλούς τους τρομάζει και όχι αδίκως. Έτσι, με την έννοια ότι έχουμε μπροστά μας ένα αιώνα ρομποτικής και ένα αιώνα... Ναι. Και ένα αιώνα τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Ναι, ναι. Εσένα ο συγγραφέας σου σε προβληματίζει αυτό σου, κάτι σου δημιουργεί ανησυχίες ή... Με προβληματίζει. Θεωρώ ότι... Με προβληματίζει με την έννοια του ότι κάθε πρόοδος όταν είναι στα σπάργανα και δεν την ξέρουμε, μας ιδρυγκάρει. Ναι. Εγώ δεν τη φοβάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή πιστεύω πάρα πολύ στο ανθρώπινο πνεύμα και στην τέχνη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι... Ακόμα και να αρχίσει το AI να φτιάχνει δικά του πράγματα, νομίζω ότι δεν θα απαλείψει ποτέ την ανθρώπινη δημιουργία. Και πιστεύω πολύ σε αυτή. Ναι. Δεν το φοβάμαι, δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι μια απειλή. Ενδεχομένως και σε έναν βαθμό να μας κάνει και καλό. Δηλαδή, η μαζική τέχνη που ενδεχομένως δεν μπορεί να βγάλει το AI, ίσως μας απαλλάξει και από πάρα πολλά... χαμηλού επίπεδου πράγματα που βγαίνουν τώρα από εμάς. Γιατί τα βγάζει εκείνο. Ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα εκλείψει η μεγάλη τέχνη, γιατί είναι γενναίος στον άνθρωπο. Δηλαδή είναι ο τρόπος που φιλτράρει την πραγματικότητα και που παράγοντας πράγματα τον οποίο τον βοηθούν να ζήσει και να αντιμετωπίσει τη ζωή του. Ναι, αλλά στο επίπεδο της σκέψης, ας πούμε, ναι, και της φιλοσοφίας, αλλά και της τέχνης, mm-hmm, σε έναν βαθμό. Δεν θα αισθάνεται ο άνθρωπος διαρκώς μειονεκτικά, διαρκώς λίγο ανήμπορος, λίγο νικημένος. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι το στοίχημα πάντα. Δηλαδή, θέλω να πω, υπήρχε περίοδος που δεν αισθανόταν νικημένος ο άνθρωπος. Νομίζω ότι πάντα αισθανόταν νικημένος. Και αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή, και αυτό που λέγαμε πριν για το θράψμα, είναι ότι πια δεν υπάρχει ένας κόσμος που να έχει ένα κοινό άξονα, που να μπορούμε όλοι να νιώσουμε ότι μας ορίζει, ότι καταλαβαινόμαστε. Και αυτό μια ήττα είναι. Νομίζω ότι με ήττες προχωράει η ανθρωπότητα με έναν άλλο τρόπο. Έτσι. Ωραία. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Βιβλιοβούλιο. Νομίζω ήταν μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα υπόθηκαν και μας είπες κυρίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και, εγώ και εύχομαι το βιβλίο να διαβαστεί. Το αξίζει πολύ. Άλλωστε. Ευχαριστώ. Ας δούμε και μια επιλογή από τα καινούργια βιβλία. Νομίζω ότι
τώρα που χειμωνιάζει σιγά σιγά, λέμε τώρα, αξίζει ο κόπος να πάμε λίγο βόρεια ή πολύ βόρεια. Εντάξει. Τι λες, Σταυρούλα? Στην Νορβηγία εννοείς. Στην Νορβηγία εννοώ. Με μια συγγραφέα που το όνομά της είναι λίγο δύσκολο, Vigdis Hjort, Διαθήκη και Παρακαταθήκη, μετάφραση Κρυστάλλι Γλυνιαδάκη από τις εκδόσεις Ποταμός. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο έχει κάνει μπαμ στην Νορβηγία, βγήκε το 16. Και καλά, μοσκοπουλήθηκε, αλλά ξεσήκωσε και μια μεγάλη δημόσια συζήτηση με επίκεντρο την reality λογοτεχνία. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι να μιλάς για τα προσωπικά σου. Η συγγραφέας κατηγορήθηκε από την υπόλοιπη οικογένειά της ότι τους εξέθεσε και μάλιστα μια αδερφή έβγαλε και τη δική της εκδοχή σε μυθιστόρημα. Η Γιώτ δεν είναι καμιά τυχαία. Έχει πίσω της 30 πεζογραφικά έργα. Είναι πολύ καταξιωμένη και δημοφιλή στην πατρίδα της. Και χάρη σε αυτό το βιβλίο ήταν και υποψήφια στην Αμερική για το National Book Award. Δηλαδή έχει αρετές το βιβλίο. Ναι. Και το γεγονός ότι δεν είμαστε Νορβηγοί και δεν ξέρουμε τα οικογενειακά της συγγραφέως είναι ακόμα καλύτερο. Είμαστε με το περιεχόμενο και μόνον. Το οποίο είναι φοβερό. Γιατί μιλάει για μια γυναίκα που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της και αυτό το είχε αποθήσει πάρα πολύ και το συνειδητοποίησε όταν έγινε μάνα και η ίδια. Έτσι γίνεται συνήθως και άρχισε να φοβάται μήπως το μεγαλύτερο κοριτσάκι της κακοποιείται από τον σύντροφό της. Αλλά όταν επιχείρησε να το πει στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της, κανένας δεν την πίστεψε. Κανένας δεν έδειξε ενδιαφέρον να το σκαλίσουν λίγο παραπάνω. Το αρνηθήκανε όλοι, κυρίως τα δύο μικρότερα αδέρφια της και οι γονείς της, και εκείνη αποξενώθηκε τελείως από αυτούς. Για 23 χρόνια δεν είχε καμία επαφή, παρά έστελνε τα παιδιά της λίγο στο εξοχικό για να μην χάσουν την επαφή με τους παππούδες τους. Κάποια στιγμή όμως, λίγο πριν το θάνατο του πατέρα της, η διαθήκη που αφήνει ο πατέρας για τα 4 παιδιά της οικογένειας πυροδοτεί έναν οικογενειακό καυγά. Και σε αυτό τον καυγά αυτή η αποξενωμένη κόρη παίρνει μέρος και παίρνει το μέρος του αδερφού της και όχι των δύο μικρότερων κοριτσιών. Και μέσα από αυτή την διένεξη ξαναέρχεται στην επιφάνεια όλο το τραύμα που έχει περάσει και όλο της το άχτη που δεν γίνεται πιστευτή. Αυτό είναι το βιβλίο. Ο αγώνας μιας γυναίκας που έχει κάτι να πει και δεν την ακούει κανένας, παρά μόνο ο ψυχαναλυτής της, ας πούμε. Αυτό είναι τραγικό. Και απ' την άλλη δεν μπορείς να κακιώσεις εντελώς και τα μικρότερα αδέρφια που έχουν μεγαλώσει με τελείως διαφορετικό τρόπο, δεν έχουν υποψιαστεί ποτέ ότι ο πατέρας τους μπορεί να κάνει τέτοιο κακό και αρνούνται να την πιστέψουν. Φοβερό. Ήταν συστηματική η κακοποίηση? Λοιπόν, η κακοποίηση δεν ήταν συναισθηματική, ήταν σεξουαλική. Όχι, λέω συστηματική. Από τα 5 μέχρι τα 7 της. Όταν δε έχασε την παρθενιά της στην εφηβεία, ανήσυχος ο πατέρας της ήρθε και τη ρώτησε αν... Μάλλον όταν ο πατέρας της πίστεψε ότι έχασε την παρθενιά της, τη ρώτησε αν είχε αίμα. Από αγωνία μήπως φανερωθεί το μυστικό. Εκείνη όμως δεν είχε κάνει έρωτα, αλλά η ερώτηση του πατέρα της την έβαλε πάλι σε υποψίες. Είναι μια γυναίκα τραυματισμένη, η οποία το μεγάλο της άχτη το έχει με τη μαμά της. Όχι τόσο με τον κακοποιητή της, όσο με τη γυναίκα που ανέχτηκε αυτό το γεγονός. Το ήξερε δηλαδή. Και το ήξερε και το φοβόταν και ήθελε να εγκαταλείψει τον άντρα της, η μητέρα της. Και όταν δεν πήγε καλά η εξωσυζυγική περιπέτεια που είχε, έκανε μια απόπειρα αυτοκτονίας και επέστρεψε στο σπίτι. Οπότε, προκειμένου να συνεχίσει να ζει μέσα στην οικογένεια, ταμπουρώθηκε και αυτή πίσω από την άποψη ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. Δηλαδή παρέπε η μάνα
Και με τον πατέρα και χωρίς τον πατέρα. Μπαλατσάριζε. Μπαλατσάριζε. Και αυτό ήταν το πιο επώδυνο για την γυναίκα αυτή. Λοιπόν, το βιβλίο σου λέω εκτιμήθηκε πάρα πολύ στην Νορβηγία. Πούλησε 180.000 αντίτυπα, πήρε τα δύο μεγάλα λογοτεχνικά βραβεία της χώρας και ήταν το πρώτο από τα 30 βιβλία της Γιόρτ που μεταφράστηκε στα αγγλικά. Και έκανε μια μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική, σε βαθμό που να την ξεχωρίσουν υποψήφια για αυτό το τόσο σημαντικό βραβείο. Ο τόνος της είναι σχεδόν ψυχρός, ουδέτερος, δεν είναι μελοδραματικός καθόλου. Εξηγεί τα γεγονότα και φαίνεται αυτό το βάσανο. Σαν το να πώς... είναι σε απόσταση δηλαδή κάπως. Ναι. Προσπαθεί να είναι και αυτή αποστασιοποιημένη, να εκθέτει τα γεγονότα. Και μάλιστα κάνει πολλές φορές σύγκριση με μια ταινία, την οικογενειακή γιορτή, πάλι του Βίτεμπεργκ. Φέστεν ήταν ο πρωτότυπος τίτλος, όπου λέει εκεί είναι δύο δίδυμα αδέρφια που κακοποιούνταν και το ένα πριν αυτοκτονήσει έγραψε ένα γράμμα και εξέθετε τον πατέρα τους. Άρα υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Εδώ λέει δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία. Δεν έχω να τους πω κάτι πολύ συγκεκριμένο για να με πιστέψουν. Είναι ο λόγος του και ο λόγος μου. Αυτό είναι μεγάλο βάσανο. Εκείνη αναρωτήθηκε ποτέ μήπως έχει ψευδείς αναμνήσεις? Όχι, αλλά βλέπουμε ότι με τόσα χρόνια ψυχανάλυση που έχει κάνει είναι σε θέση να καταλάβει τον ανταγωνισμό που είχε με τη μητέρα της και πώς διεκδικούσε με έναν τρόπο τον πατέρα της και η ίδια από τη μητέρα της. Δεν βάζει ποτέ αμφιβολία ότι συνέβη, αλλά κάνει την αυτοκριτική της το πώς χειρίστηκε κάπως την κατάσταση. Αλλά το τραύμα της το υπερασπίζεται και θεωρεί ότι δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και αυτά πριν το MeToo, έτσι. Ναι, το 16. Το 16. Και μετά έχουμε έναν οργασμό εκδοτικό με βιβλία που τα θύματα μιλάνε. Ναι. Που είναι πανομοιότυπες περιπτώσεις. Δηλαδή κάτι που έχει αποθηθεί και έρχεται στην επιφάνεια σε μια κρίσιμη στιγμή. Μάλιστα. Και τα τσούζει επίσης. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο, όπως και η μητέρα της. Λοιπόν, άλλο κλίμα τώρα. Μυρσίνη Ζορμπά. Είναι και βόρειες χώρες. Ναι. Μυρσίνη Ζορμπά, σημειώσεις από την εποχή των προσδοκιών, με εισαγωγή και επιμέλεια του Αντώνη Λιάκου, από τις εκδόσεις Πόλης. Μετά θάνατον έκδοση. Είναι λίγους μήνες μετά το θάνατο της Μυρσίνη Ζορμπά, η οποία έζησε πολλές ζωές, αυτή η γυναίκα. Από τα λασπωμένα πετράλωνα μέχρι τις Βρυξέλλες Ευρωβουλευτής, ιδρύτρια και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, διδακτορικό στην Ιταλία, εκδόσεις Οδυσσέας. Με αυτές τις εκδόσεις μεγαλώσαμε, που ήταν τσέπης και πολύ καλές και οι μεταφράσεις τους και οι τίτλοι τους. Μας σύστησε πάρα πολλούς συγγραφείς ο Οδυσσέας για μια εικοσαετία που ήταν εκείνη υπεύθυνη. Μετά έγινε στο γραφείο Σιμίτη, διαδέχτηκε τον Νίκο Θέμελη. Τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε εθελοντικά σε ένα δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού που είχε ιδρύσει και πρόλαβε για λίγους μήνες να κάνει μια θητεία στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά δυστυχώς συνέπεσε και με την αρρώστια της που ούτε το χάρηκε ούτε πρόλαβε να έγιναν και εκλογές μετά. Τέλος πάντων, είναι μια γυναίκα σε διαρκή κίνηση και η επιτομή του ανθρώπου που επιδιώκει τη διαβίου μάθηση. Δηλαδή συνέχεια ανήσυχη στα καινούργια ρεύματα, στις καινούργιες ιδέες, πάντα από την αριστερή σκοπιά, να βελτιωθεί και να συνεισφέρει. Αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση ήταν οι καταβολές της. Η Ζορμπά γεννήθηκε το 49 στα Πετράλωνα, δίπλα σε μια περιοχή που λέγεται Ασύρματος, που ήταν ό,τι πιο περιθωριακό μπορείς να φανταστείς. Σε μια γειτονιά χωρίς δρόμους, με στις λάσπες, με κυνηγημένους ανθρώπους που είχαν το φόβο του χωροφύλακα μια ζωή. Ο πατέρας της ήταν ξυλουργός και χάρη στη μαθητεία δίπλα του κατάλαβε πόσο σημασία έχει για οποιοδήποτε πράγμα να έχεις ένα σχέδιο. Όχι να αυτοσχεδιάζεις. Να έχεις ένα σχέδιο πολύ ακριβές, γιατί μετά δεν θα ταιριάξουν καλά τα ξύλα. Αυτό είναι τη διαμόρφωση πραγματικά. Και επίσης ήταν πολύ τυχερή, γιατί την εποχή που ήταν να σπουδάσει,
ήταν η μεταρρύθμιση του Γεωργίου Παπανδρέου και δεν χρειαζόταν πια ούτε κοινωνικό, ούτε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, ούτε χρήματα. Ναι. Και πραγματικά άνθησε στο Πανεπιστήμιο. Σπούδασε νομική, την ενδιέφερε η φιλοσοφία του δικαίου. Μετά απέκτησε μια υποτροφία και πήγε στην Ιταλία και εκεί συγχρονίστηκε πολύ και με την σκέψη του Γκράμψη, την οποία μετά μπόλιασε την ελληνική εκδοτική πραγματικότητα με αυτό. Και ναι, βλέπουμε... Γιατί ο Οδυσσέας συνέπεσε με την άνθηση μετά την μεταπολίτευση. Ο Οδυσσέας δημιουργήθηκε το 1973. Ακριβώς, ναι, μέσα στη Χούντα. Ναι. Και ήταν από τους εκδοτικούς οίκους που συνέβαλαν στην τεράστια άνθηση, στη μεταπολίτευση του, και την αλλαγή του εκδοτικού τοπίου. Αυτό ήταν ένα βιβλίο που σχεδίαζαν να το κάνουν διαλογικό με έναν τρόπο ο Λιάκος, ο ιστορικός με τη Ζορμπά που ήταν σύντροφός του τα τελευταία χρόνια, κάτι σαν τους Γιάλομ, που όταν μάθανε ότι θα πεθάνει η Γιάλομ, εναλλάξει κεφάλαια, αφηγήθηκε ο καθένας στη ζωή του. Εδώ δεν προλαβαίνανε, συνειδητοποίησαν ότι δεν θα προλάβαιναν να το κάνουν. Ο χρόνος που τις έμενε ήταν λίγος και από τη στιγμή που καταλάβανε πόσο λίγος είναι, πήρε τη σκυτάλη η Μιτσίνη Ζορμπά και αφηγήθηκε τη ζωή της. Με ένα πολύ... Έγραφε μετά τα στο μετά τέλος, τα... Δεν μπορούσε, μετά σε μαγνητόφωνο. Και μάλιστα οι τελευταίες σελίδες είναι και ένα ημερολόγιο που κρατούσε όσο βάδιζε προς την ανυπαρξία. Λοιπόν, είναι γλαφυρό το κείμενο. Πάρα πολύ πλούσιο σε πραγματολογικό υλικό, δηλαδή καταλαβαίνουμε και για το κέντρο βιβλίου χίλια πράγματα και για τον τρόπο που λειτουργεί η Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο και την ποιότητα των ευρωβουλευτών της και για τον Νίκο Θέμελη και το γραφείο του Σιμίτη και το πορτρέτο του Σιμίτη και το πέρασμα της ίδιας της Ζορμπά από την αριστερά στη σοσιαλδημοκρατία και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, τα λέει μέσα δηλαδή, και αντί να είναι καταθλιπτικό αυτό το βιβλίο, είναι το αντίθετο. Δηλαδή, ισχυροποιεί τη θέληση κάποιου να προκόψει, να προχωρήσει, να αναρωτηθεί, να είναι ανήσυχος. Δείχνει, ένα... ναι, ότι είχε σιδερένια θέληση. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν ήταν εύκολος άνθρωπος, ναι, καθόλου. Αλλά σε αυτό είναι πολύ καθαρή. Δηλαδή, πάντοτε ήθελε να προχωράει, να βελτιώνεται, να μαθαίνει και να προσφέρει. Το μόνο που έχω να τις καταλογίσω είναι ότι δεν προσπάθησε όσο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να γίνουν βιβλιοθήκες στην Ελλάδα περισσότερες. Προσπάθησε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, αλλά δεν έφτανε. Έπρεπε να γίνουν και άλλα πράγματα. Και ακόμα είμαστε χωρίς βιβλιοθήκες. Αυτό είναι τραγικό. Πάντως, ένας άνθρωπος που ήταν πολύ γενναίος μπροστά στο θάνατο. Έτσι. Πάρα πολύ. Και μέχρι το τέλος βλέπεις ότι και ο θάνατος είναι μέσα στη ζωή. Δηλαδή, το ζεύγος πέρασε καλά με έναν τρόπο, επικοινωνώντας και ψάχνοντας και δημιουργώντας αυτούς τους μήνες που βάδιζε η Μιτσίνη Ζορμπά προς την ανυπαρξία. Μέχρι το τέλος δηλαδή δραστήρια και ανήσυχη. Και για το τέλος, το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Νόλα, ο οποίος έχει αποδειχτεί πολύ γραφότατος, «Η Απέθαντη», μια αληθινή ιστορία που έγινε πραγματική από τις εκδόσεις Ίκαρος. Δεν είμαι σίγουρη τι σημαίνει ακριβώς ο τίτλος και ο υπότιτλος, θα πω την ερμηνεία μου. Οι απέθαντοι είναι αυτοί που σαν φαντάσματα στοιχιώνουν τη ζωή μας. Και μια αληθινή ιστορία που έγινε πραγματική είναι μια αληθινή ιστορία που γράφτηκε και έγινε πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι μια μικρή νουβέλα, 55 σελίδες, και αγκαλιάζει πολλά προσφυλή θέματα του Νόλα, με κυρίαρχο πώς γίνεται κάποιος τρομοκράτης. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι παίζει με την επιστημονική φαντασία, κάνει ένα ψευδοεπιστημονικής φαντασίας αφήγημα, δηλαδή βάζει μερικές πινελιές που δείχνουν τον τρόμο του για τον κόσμο που έρχεται. Ας πούμε, στην αρχή που βλέπουμε δύο φίλους να κουβεντιάζουν σε ένα καφενείο κάπου στη Συγκρού, πάνω στο τραπεζάκι που συνομιλούν υπάρχει μια ηλεκτρονική συσκευή, όπου όταν κάνουν κάποιο λάθος στην ομιλία τους, αυτή τους διορθώνει. Γιατί η πολιτική ορθότητα έχει επικρατήσει παντού και άμα κάνεις τέτοια λάθη, πρέπει κάποιος να σου υπονθυμίζει ότι δεν είσαι σωστός. Επίσης, αυτοί οι δύο φίλοι τους ενώνει μια Μαργαρίτα από το παρελθόν. Δηλαδή, είχαν ερωτευτεί την ίδια γυναίκα. Ο πατέρας όμως της Μαργαρίτας, της περίφημης, δεν ήθελε κανέναν για γαμπρό και τους ξαπόστειλε και τους δύο. Τους είχε βοηθούς στο πανεπιστήμιο, φοιτητές καλούς, και τους έστειλε τον ένα στη Γερμανία, τον άλλον στο Απιθή. Δηλαδή, απομάκρυνε αυτούς τους δύο από την κόρη του.
η οποία τα έμπλεξε με έναν που έγινε τρομοκράτης. Και μετά από αυτή τη συζήτηση, οι δύο φίλοι πάνε να βρουν αυτή τη Μαργαρίτα, γριά τώρα, και διασχίζουν όλη την παραλιακή για να τη βρουν στο Σούνιο. Και όλη η παραλιακή είναι γεμάτη ουρανοξύστες. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει γίνει ένα πράγμα από κόσμο μέσα στα κτίρια και το τσιμέντο και τα γυαλιά, αγνώριστο βέβαια. Εδώ στο Σούνιο έχουν καταλήξει όλοι οι απόκληροι και οι μποέμ τύποι που έχουν απομείνει, και αυτή η Μαργαρίτα είναι η μάνα τους εκεί. Δηλαδή περιστοιχίζεται από νέα παιδιά που κάνουν θέατρο μέσα στις λάσπες και στις λακκούβες, ας πούμε. Και όταν βλέπει τους δύο φίλους που την επισκέπτονται, τους εξηγεί τι συνέβη με αυτόν τον περίφημο Ρασκόλι, από το Ρασκόλνικοφ, υποθέτω, τον οποίο αγάπησε και ο οποίος την αγάπησε, και χάρη στην αγάπη του προδόθηκε η ταυτότητά του ως τρομοκράτη. Από ένα σημείο και έπειτα, το βιβλίο δεν μιλάει για αυτούς τους δύο φίλους, ούτε από τη μεριά της Μαργαρίτας. Μιλάει ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής, που έχει γνωρίσει και αυτός το Ρασκόλι στα νιάτα του, και μπορεί πολύ καλά να ήταν μακρινός του ξάδερφος και ξέρει τα οικογενειακά του, τις κόντρες με τον πατέρα του, τον ναρκισσιστικό του χαρακτήρα. Ξέρει πολλά για αυτόν τον άνθρωπο που έμπλεξε με τους κακούς στο Πολυτεχνείο. Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου έκανε, ναι. Και προδόθηκε το 1999 μετά το μεγάλο σεισμό που ταρακούνησε την Αθήνα. Σε αυτόν τον σεισμό η Μαργαρίτα του πληγώθηκε, κάτι έπαθε, και εξαιτίας αυτού του τραύματος φανερώθηκε ο ίδιος και φυλακίστηκε. Τέλος πάντων, μέσα σε 55 σελίδες πιάνει πολλά θέματα. Πιάνει χιλιάδες πράγματα και πιάνει επίσης και την Ελλάδα. Έχει τον ήρωά του, έναν από τους ήρωες, να λέει κάποια στιγμή: τι είμαστε εμείς, λέει, ρε παιδί μου, από τότε, από τα αρχαία χρόνια, μονίμως εμφύλοι. Κράτος γίναμε, πάλι με εμφύλιους μπλέξαμε μετά το 21 και πριν το 21. Ναι. Μέχρι τώρα εμφύλοι. Και πώς γίνεται, λέει, αυτή η ιδιομορφία της Ελλάδας, λέει, πώς ακόμα αντέχουμε, και σκουτσά στραβά προχωράμε. Με ένα δικό μας τρόπο, τελείως δικό μας, προχωράμε. Ο καημός του. Του Κάβουρα. Το βάδισμα. Ναι. Αλλά σου λέω, ανακεφαλαιώνει πολλά δικά του μοτίβα, ναι, με έναν τρόπο εύληπτο, όσο κι αν. Και έχει πάντα ένα δικό του πικρό χιούμορ, έτσι. Βέβαια. Αλλά το πορτρέτο του Ρασκόλνη είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Πολύ ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Ήταν ωραίος ο επίλογος με τον Δημήτρη Νόλα. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Γεια σας.